Γιατί έχει ορισμένους χαρακτηρισμούς και μετά θα μπω και εγώ στον πειρασμό να απαντήσω. Δεν είναι σωστό από όντως του Αποστολέα. Όταν θα έρθει, σύντομα μάλιστα, με το καλό θα μπορέσουμε να αναφερθούμε, διότι εκείνο που θέλω να πω είναι ότι επικαλούμενο στη διοντολογία, η διοντολογία είναι αυτή που κάνουμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούσε, επειδή απευθύνεται προσωπικά σε μένα, δεν μπορούσα εγώ να ανατρέψω απόφαση της Επιτροπής για να πω ελάτε αύριο ή μεθαύριο. Συνεπώς, όταν θα μιλήσουμε σε πολύ λίγη ώρα από τώρα για τη διαδικασία που έπεται, θα δούμε και πώς θα γίνει και με τον κύριο Λοβέρδο. Επίσης, έχουμε και τώρα το πρωί πήρα μια επιστολή, από μία μάλλον επιστολή, του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Γεωργιάδη, πανομοιότυπες, και ζητούν ο μεν κύριος Γεωργιάδης να με καλέσετε σε μια επόμενη συνεδρίαση και ο κύριος Βορύδης να εμφανιστώ στην Επιτροπή και εξεταζόμενος να παράσχω. Λοιπόν, και τα δύο αιτήματα προφανώς είναι αυτονόητο ότι γίνονται δεκτά. Και θέλω τι άλλο να πω τώρα. Από ό,τι διαβάσαμε στον τύπο, δεν πήγα ακόμα στη γραμματεία της Βουλής. Η δικογραφία του ΚΕΛΠΝΟ που ήρθε, δεν ξέρω αν έχει περάσει από Ολομέλεια, αν έχει ανακοινωθεί στην Ολομέλεια, ώστε να μπορούμε να πάρουμε αντίγραφο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το πληροφορηθώ σήμερα το πρωί. Κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, όπως κάναμε και με τις άλλες δικογραφίες που αφορούν το αντικείμενο που εξετάζουμε, θα πάω στον κύριο Πρόεδρο και θα ζητήσω να έρθει στην Επιτροπή να γίνει μέρος, ας πούμε, του υλικού που θα εξετάσουμε στην ώρα του, όπως έχουμε προκαθορίσει. Χθες έλαβα και μία τηλεφωνική πληροφορία από τον κύριο Κουρουμπλή ότι εκτός από την έκθεση του Λιαρόπουλου που έχουμε υπόψη μας, υπάρχει μια δεύτερη έκθεση. Σκοπεύω και αυτή μάλιστα μια έκθεση η οποία αποτιμά το κόστος των δωρεάν νοσηλείων. Αυτή νομίζω ότι είναι σημαντικό, θα το ζητήσουμε και αυτό. Μέχρι τώρα δεν έχουμε απάντηση από την οικονομική αστυνομία, εάν και εφόσον προτίθενται να μας επιστρέψουν το CD. Χωρίς τις εγγραφές εκεί των προσωπικών δεδομένων. Αυτά έχω να σας πω. Νομίζω ότι μπορούμε να καλέσουμε τον λόγο. Κύριος Βέτας. Πρέπει να αποκαταστήσω δύο ονόματα. Τουλάχιστον τον κύριο Μανιάτη, τον οποίο προανέφερα την Τρίτη, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα και από παραδρομή και ταχύτητα λόγου, εκφέροντας ένα όνομα το οποίο μοιάζει και μοιάζει πολύ με τον κύριο Μανιάτη, ανέφερα το όνομα του κύριου Μανιάτη. Άρα λοιπόν αποσύρω το όνομα προς αποκατάσταση του κύριου Μανιάτη της αλήθειας. Το δεύτερο που θέλω να αποκαταστήσω είναι το όνομα του κυρίου Οδυσσέα Βουδούρη, ο οποίος τηλεφωνικά Οδυσσέα Βουδούρη, ο οποίος μίλησε μαζί μου τηλεφωνικά, αναφέρθηκα στο όνομα του κυρίου Γεράσιμου Βουδούρη, έτσι προς αποκατάσταση της αλήθειας. Αυτά. Ωραία, λοιπόν. Θέλετε να καθορίσουμε τώρα. Ορίστε, κύριε Βουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, της διαδικασίας, να πούμε ότι επειδή και φαντάζομαι σε όλους και σε μένα, πολλοί επικοινώνησαν και είπαν ότι έπρεπε να του πεις την ώρα που έλεγε αυτό, δεν ήταν έτσι, δεν ήταν αλλιώς. Θέλω να γνωρίζουν όλη τη διαδικασία ότι ο κάθε μάρτυρας που έρχεται δικαιούται να λέει ό,τι θέλει. Να λέει τα δικά του επιχειρήματα, τους δικούς του ισχυρισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, ακόμα και αν δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπει η διαδικασία εκείνη τη στιγμή να κάνουμε ερωτήσεις, όταν αποδεχόμαστε αυτό που λέει. Σε μια επόμενη φάση, προφανώς, αυτό θα διευκρινιστεί, έτσι. Και τα γεγονότα θα πάρουν τις πραγματικές τους διαστάσεις. Δεν σημαίνει ότι, επειδή δεν μπορούμε κινδυνό να τον ρωτήσουμε, ότι αποδεχόμαστε τη συγκεκριμένη καταγγελία. Έτσι. Αυτό το λέω και προφανώς μας αφορά όλους. Ωραία. Ο κ. Χασιδιάρης. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το CD, το οποίο επεστράφει χωρίς να διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, θεωρώ υποχρεωτικό, αφού διαγραφούν τα στοιχεία τα οποία δεν αφορούν την Επιτροπή και είναι στοιχεία ασφαλώς που σχετίζονται με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πρέπει το CD αυτό και πάλι να διανεμηθεί. Αυτή τη φορά σε όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι αδύνατο να υπάρχει διαχωρισμός. Ορισμένοι να έχουν τα σχετικά στοιχεία και άλλοι να αποκλείονται από την ενημέρωση αυτή. Σε ό,τι αφορά την κλίση των Υπουργών, πρέπει να τονίσω αυτό που έχω πει από την πρώτη συνεδρίαση. Οι Υπουργοί θα έρθουν στο τέλος. Και βλέπω ότι στέλνουν επιστολές τώρα, Βορύδης, Γεωργιάδης, και βιάζονται να έρθουν εδώ για να καταθέσουν. Δεν χρειάζονται να βιάζονται, γιατί κάθε μέρα που περνάει έρχεται και μια καινούργια δικογραφία που τους αφορά. Είναι το Ντινάν, είναι το Κελπνό, είναι οι αρθροσκοπήσεις. Μπορεί να μαζευτεί εδώ πέρα μεγάλος όγκος δικογραφιών που αφορά τους συγκεκριμένους υπουργούς. Να περιμένουν λοιπόν, να μην βιάζονται και θα κληθούν στο τέλος. Αυτό είναι το αίτημά μου. Και τέλος, θέλω να πω ότι έχω λάβει και εγώ μια επιστολή, την οποία και θα καταθέσω στην Επιτροπή, από την ασθενή Θεοχαροπούλου Ελευθερία, η οποία έχει υποστεί διπλό μοιραίο ακροτηριασμό και είχε μια δικαστική διαμάχη με το νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν και εκκρεμεί
η λήψη αποζημίωση στις συγκεκριμένες ασθενούς, αφού έλαβα αυτή την επιστολή, οφείλω να την καταθέσω μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία, καθώς δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε πολιτικούς να βάζουν φέσια εκατομμυρίων σε ένα ίδρυμα και στο τέλος να τα πληρώνει όλα αυτά το δημόσιο, και από την άλλη πλευρά πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης να μην έχουν καμία απολύτως πρόνοια προς το πρόσωπό τους, ιδίως πολίτες που έχουν υποστεί τέτοια σοβαρότατη βλάβη. Και θα κάνω και σχετική αναφορά βεβαίως στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο πρέπει να τονίσω ότι σε εμένα και στους βουλευτές του κόμματός μου δεν στέλνει ποτέ απαντήσεις μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και αυτή είναι μια πρακτική απαράδεκτη. Θα κάνω λοιπόν τη συγκεκριμένη αναφορά, τη συγκεκριμένη ασθενούς, και αναμένω μια απάντηση και από τον αρμόδιο Υπουργό. Για το πρώτο θέμα πρέπει να πω ότι υπήρχαν στη διάθεση ολονών, έγινε αυτό, όσοι δεν τα είχαν παραλάβει υπήρχαν στη διάθεση ολονών. Τα CD, όσοι δεν τα είχαν παραλάβει, είπαμε να μην τα πάρουν για λόγους πιο πολύ έτσι πρακτικούς. Το δεύτερο θέμα το λύσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη σειρά, εν πάση περιπτώσει, και το πότε. Και το τρίτο, αυτό με την ασθενή που ακροτηριάστηκε, το διάβασα και εγώ στην εφημερίδα, είναι πραγματικά μια τραγική ιστορία και δυστυχώς για αυτήν περιπλάκη και νομικά. Ενδεχομένως υπήρξαν και κάποιες αβελτηρίες από την πλευρά των νομικών της συμβούλων. Αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη φορά, σε αυτή τη φάση, μόνο κατόπιν ειδικής αντιμετώπισης έχω την εντύπωση. Και συμφωνώ να κάνουμε κι εμείς, ως σύνολο δηλαδή, ως Επιτροπή, μια παράσταση, αν θέλετε, μια αναφορά, μια ενέργεια, αλλά να την κάνουμε συλλογικά και συνολικά, να φανεί δηλαδή ότι συμφωνούμε όλοι να πάρει γυναίκα τα λεφτά της. Αυτή είναι η γνώμη μου. Συμφωνώ απόλυτα. Να γίνει μια παράσταση από το σύνολο της Επιτροπής, γιατί είναι ένα θέμα ανθρωπιστικό. Ακριβώς. Λοιπόν, άλλος θέλει το λόγο. Προχωράμε. Κυρία Χρυστοφυλόπουλου. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, μετά από την αναφορά που έκανε ο κύριος Βέτας, θέλω να τονίσω κάτι που είπαμε και πριν, σε σχέση με το να έχουμε όλοι τα πλήρη στοιχεία πλην των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μεν, αλλά θα είναι καλό όλοι με κάποια φιδό να μην χρησιμοποιούμε ονόματα, γιατί μπορεί να υπάρξει το ανθρώπινο λάθος και η παραδρομή, το οποίο πράγματι ο συνάδελφος προς τιμήν του το παραδέχεται. Θεωρώ λοιπόν, ένα, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και δύο, κύριε Πρόεδρε, επειδή υπήρξε συζήτηση για τη σειρά των μαρτύρων και υπήρξαν και διαφωνίες μεταξύ μας και έγινε ψηφοφορία. Ωστόσο, πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι είναι άλλο πράγμα να ζητήσει ένας μάρτυρας, υπουργός ή όχι, να έρθει να καταθέσει, και άλλο να μην το έχει ζητήσει εγγράφος. Και σήμερα έχουμε τρεις έγγραφες επιστολές. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδείτε το θέμα. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Για το θέμα των πρώην υπουργών, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά. Δεν νομίζω ότι κανείς θα έχει αντίρρηση όταν ένας πρώην υπουργός που ακούει διάφορα. Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Βλάχο ότι εννοείται ότι δεν υιοθετούμε ό,τι ακούμε από οποιονδήποτε εδώ, από πού και ως πού. Εμείς ρωτάμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Θέλω όμως εδώ να ξέρω το εξής. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψουν καινούργια θέματα με την Οβάρτης, με το Κελπνό, με τις αρθροσκοπήσεις, και έχει μεγάλη σημασία αν είναι να κληθούν. Να κληθούν μία φορά. Δεύτερη φορά μάρτυρας, δεν νομίζω θα ξανακαλέσουμε το Μαρτίνι, δεν νομίζω θα ξανακαλέσουμε κάποιο μάρτυρα που είναι εδώ. Οι πρώην υπουργοί βεβαίως δικαιούνται να ακουστούν. Θα αποφασίσουν αν θα έρθουν μία φορά. Αν θέλουν να έρθουν μία φορά. Και αυτή η φορά να είναι τώρα, να κάτσουμε να το δούμε. Καμιά αντίρρηση, αλλά να ξέρουν. Επειδή η Επιτροπή έχει τράτο, δεύτερη φορά δεν θα υπάρξει. Οπότε νομίζω λογικό είναι να απαντήσουν συνολικά σε ό,τι θα ακουστεί και όχι αποσπασματικά. Γιατί αν είναι έτσι, κάθε μήνα θα πρέπει οι υπουργοί να έρχονται εδώ και να μιλάνε. Δεν ξέρω, δέστε το. Εγώ δεν έχω αποφασίσει. Νομίζω μπορούμε να το δούμε όλοι μαζί. Κύριε Πρόεδρε, απλά θα επανέλθω και βέβαια στην κρίση της Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι το ερήκος δεινάν. Βεβαίως θα εξετάσουμε και όλα τα άλλα όπως έχουμε πάρει τις αποφάσεις, αλλά βλέπουμε πολύμηνη τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα ήταν άσχημο, ίσως θα ήταν θετικό για τις εργασίες της Επιτροπής να έχουμε και μια πρώτη εικόνα των υπουργών που είχαν
θητεία εκείνη την περίοδο για το θέμα του Ερίκου Σντινάν. Βεβαίως, αν χρειαστεί σε μια άλλη δικογραφία, είτε όλοι είτε κάποιος από όλους, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι όλες οι δικογραφίες αφορούν όλους, θα ξαναέρθει όποιος άλλος χρειαστεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που πάμε να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο του Ερίκου Σντινάν, σε κάποια φάση, νομίζω άμεσα για να έχουμε και μια άλλη εικόνα και να συνεχίσουμε τις μάρτυρες, θα πρέπει για αυτό το ζήτημα μόνο με βάση και τις επιστολές τους να τους καλέσουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να κλείσουν όλα τα ζητήματα και όλες οι δικογραφίες, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι θα τα κλείνουμε. Εν πάση περιπτώσει, θα κλείνουμε την μαρτυρία. Τα εξετάζουμε ένα-ένα. Κύριε Πρόεδρε, αποφασίσαμε και δύο μάλιστα αποφάσεις ότι οι εργασίες μας θα διεξαχθούν σε τρεις πυλώνες, θα στηριχθούν σε τρεις πυλώνες, σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αφορά το Ερίκου Σντινάν. Αυτό εξετάζουμε σήμερα. Και από ό,τι εξέταση τουλάχιστον του κορυφαίου μάρτυρα, που είναι και κατηγορούμενος βέβαια για άλλες δικογραφίες, τον κ. Μαρτίνη, τρόπον τεινά, όχι εγκαλούμενη, θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη εγκαλούμενη. Σε αυτούς που αποδίδονται πράξεις και παραλήψεις είναι τρεις υπουργοί. Είναι δυνατόν αυτοί που θέλουν να απολογηθούν τρόπον τεινά, πάλι εισαγωγικά, χρησιμοποιώ τη λέξη με νομικό όρο, είναι δυνατόν να έρθουν πριν από τους μάρτυρες? Δεν νοείται, είναι έξω καταλήξη σαν νομική να σκεφτούμε. Αν πρόκειται να έρθουν οι υπουργοί πριν από το πέρας των εργασιών, θα έρθουν μόνο μετά το πέρας του πρώτου κύκλου τουλάχιστον. Και να δούμε αν θα έρθουν στο τέλος. Ας τελειώσουν οι μάρτυρες στον κύκλο, και να έρθουν όλα τα έγγραφα του Ερίκου Σντινάν, που είναι ο πρώτος κύκλος, και αν έρθουν οι υπουργοί, θα έρθουν μετά το. Άλλωστε, τι, δύο-τρεις μάρτυρες είναι ακόμα και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Την επόμενη εβδομάδα, λέει, τελειώνουμε από τις εξέτες μαρτυρών του Ερίκου Σντινάν. Αν έρθουν οι τρεις υπουργοί, να έρθουν στο τέλος του κύκλου έρευνας του Ερίκου Σντινάν. Είμαστε δίπλα. Ακριβώς. Το προσεγγίσαμε το τέλος. Και δεν μπορεί να αλλάζουμε κάθε μέρα αποφάσεις, κύριε Πρόεδρε. Είναι δύο φορές περίπου, η Επιτροπή δύο φορές αποφάσεις. Πάλι το ξαναφέρουμε το θέμα. Εντάξει. Αν πρόκειται να διαφοροποιηθούμε, είναι μόνο αν θα έρθουν στο τέλος του κύκλου έρευνας του Ντινάν. Γιατί στην αρχή μπορεί να πει κανένας ότι λέγοντας ότι θα έρθουν τελευταίοι, πιθανόν στο μυαλό κάποιον να εννοούνταν ότι θα έρθουν στο τέλος όλων των εργασιών της Επιτροπής. Αυτό να το δούμε, όμως στο τέλος. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Το μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ και εγώ με τον κύριο Λάπα. Θεωρώ ότι στο τέλος του κάθε κύκλου, αφότου ακούσουμε όλους τους μάρτυρες, δούμε όλα τα στοιχεία, τότε να έρχονται οι υπουργοί. Όχι στο τέλος όλης της διαδικασίας, όλων των ζητημάτων. Νομίζω ότι. Ποιο σωστή λύση είναι. Θα έχουμε αποκομίσει μια γνώμη και θα τους ακούσουμε. Ακριβώς. Και θα δούμε τη θέση. Ακριβώς. Το είχαμε πει και την άλλη φορά ότι αφού έχουμε χωρίσει σε κύκλους. Έτσι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα τώρα εδώ πέρα. Επειδή κύριε Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουμε όμως. Ναι. Εδώ είναι η εξεταστική που εξετάζει τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Όταν έχουμε δικογραφίες για έναν υπουργό για 5 σκάνδαλα. Αυτό δεν θα τον φέρουμε αρχικά να μιλήσει για τον Ντινάν. Μετά για τον Γεωργιάδη ήρθε πάλι τώρα δικογραφία. Θα τον ξαναφέρουμε μετά για τον Βορύδη, έχει και για τις αρθροσκοπήσεις. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, μια φορά το μήνα θα έχουμε έναν υπουργό εδώ πέρα, λοιπόν, να γίνεται σόου. Αυτό είναι απαράδεκτο φαινόμενο. Στο τέλος, συνολικά, συλλέγουμε όλα τα στοιχεία, επειδή αυτοί είναι ιονοί κατηγορούμενοι. Μπορεί να έρθουν εδώ ως μάρτυρες, αλλά είναι ιονοί κατηγορούμενοι. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών. Συλλέγουμε όλα τα στοιχεία και έρχονται στη θέση αυτή να δώσουν λόγο για όλα τα σκάνδαλα στα οποία είναι μπλεκόμενοι. Θα κάνω μια παρατήρηση, να με προσέξετε παρακαλώ. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Μέχρι χθες υπήρχαν δύο δικογραφίες, σήμερα υπάρχει και τρίτη. Φυσικά μπορεί να υπάρξει τέταρτη, πέμπτη, δεν ξέρουμε. Η ιδιαιτερότητα όπου υπάρχει δικογραφία συνίσταται στο ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι προς χάρη της δικαιοσύνης και της επιτάχυνσης τον κύκλο αυτό, ας πούμε τη λέξη κύκλο, τη θεματική αυτή να την ανακοινώσουμε. Όταν τελειώσουμε με τον Ντινάν, δηλαδή, δεν θα βγάλουμε πόρισμα για τον Ντινάν, αλλά τα συμπεράσματά μας θα τα πάμε στον κύριο Πρόεδρο και θα αξιοποιήσει αυτός όπως νομίζει με την ολομέλεια ή χωρίς την ολομέλεια. Είμαστε υποχρεωμένοι για λόγους ταχύτητας. Έτσι λοιπόν, οι τρεις αυτές περιπτώσεις που έχουμε μέχρι στιγμής διαφέρουν από όλες τις άλλες. Για τις υπόλοιπες συμφωνούμε όλοι στο τέλος, δεν το συζητάμε. Τώρα, πώς θα γίνει πρακτικά. Υπάρχει ένας υπουργός ο οποίος σε εισαγωγικά ενέχεται ή αναφέρεται το όνομά του σε μία δικογραφία. Υπάρχουν άλλοι δύο που είναι από δύο. Προφανώς, εκείνος ο υπουργός, ο τέος υπουργός που αναφέρεται μία φορά, πάντα ως τώρα λέμε, θα έρθει στο τέλος του συγκεκριμένου κύκλου. Δηλαδή τώρα. Να πούμε ονόματα, δεν χρειάζεται να μην πούμε, δεν είναι λόγος να μην πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Λοβέρδος, το οποίο το όνομα έχει αναφερθεί μόνο στην περίπτωση αυτή, προτείνω να έρθει την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή μια εβδομάδα μετά από σήμερα, που θα τελειώσουμε, θα σας πω και τη σκέψη μου για τους μάρτυρες. Αν κάνουμε διπλές συνεδριάσεις με δύο μάρτυρες, θα τελειώσουμε. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη, καταρχήν ο κύριος Βορύδης είναι το αμέσως επόμενο θέμα της αρθροσκοπήσης, είναι δικογραφία που τον αφορά και πρέπει να
τοποθετηθεί ενιαία. Και ο κύριος Γεωργιάδης, θα δούμε μόλις πάρουμε τη δικογραφία του κ. Πλούνο, πού θα τον εντάξουμε. Εγώ συμφωνώ, δηλαδή, να μην κάνουμε κάθε φορά, αλλά όταν είναι ομάδα, ας πούμε, δικογραφίων, να εξετάζεται. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πείτε, ορίστε, ο κ. Γεωργαντάς. Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ αυτή τη σκέψη, αλλά ακούστε λίγο τι μπορεί να συμβεί. Σκεφτείτε ότι είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα είναι πολύμηνη η διαδικασία για όλες τις δικογραφίες. Τώρα έχουμε την εικόνα, έχουμε πρόσφατα τα γεγονότα, έχουμε τις μαρτυρικές καταθέσεις από τη μία δικογραφία. Σκεφτείτε μετά από 7 μήνες, αφού έχουμε κλείσει σε ένα μήνα το ρίκος δυνάνει ή οτιδήποτε άλλο, να γυρνάμε και να ρωτάμε τον όποιον υπουργό εμπλέκεται σε εκείνη τη δικογραφία 6-7 μήνες μετά. Δεν γίνεται. Νομίζω στο κλείσιμο του κάθε κύκλου να. Τα ονόματα των υπουργών που ακούγονται και κρίνει η Επιτροπή ότι πρέπει να ακουστούν, να τους ακούμε. Και αν χρειαστεί και στο τέλος, συνολικά και κάτι, να το ξανακάνουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι αλλιώς θα είναι λειτουργικό. Δεν μπορούμε δηλαδή 10 μήνες μετά να γυρίζουμε και να ξαναμιλάμε για το ρίκος Δινάν που θα τελειώσει σε 15 μέρες. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, εσείς το πείτε, και απαντάτε. Ορίστε. Στο ίδιο πνεύμα, θέλω και εγώ να πω ότι πήραμε μια αρχική απόφαση ότι θα εξετάσουμε αναθέματα. Λοιπόν, το θέμα αυτό, λοιπόν, όσοι εμπλέκονται. Και εδώ να διευκρινίσω ότι δεν καλούμε κατηγορούμενους ούτε εντός ούτε εκτός εισαγωγικών. Καλούμε μάρτυρες. Το αν θα γίνουν κατηγορούμενοι και τα υπόλοιπα, αυτό είναι, άλλο, είναι μια άλλη διαδικασία. Μην το μπλέκουμε. Εμείς λοιπόν κατηγορούμε μάρτυρες. Πρέπει έναν. Καλούμε. Ναι, κατηγορούμε. Καλούμε μάρτυρες. Καλούμε μάρτυρες. Λοιπόν, τους ακούμε. Προφανώς το υλικό από το πρώτο θέμα θα αρχίσει να δουλεύεται και πιθανόν και να δοθεί στον πρόεδρο. Συνολικά, βεβαίως, θα υπάρξει σύνδεση όλων των επιμέρους θεμάτων που θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά ένα-ένα πρέπει να τελειώνει. Τώρα, άκουσα από τον συνάδελφο που λέει ότι θα έρθει κάποιος να κάνει σοου. Κοιτάξτε τώρα, ή υπάρχουν στοιχεία, ή δεν υπάρχουν εδώ το σοου, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Και ο κόσμος και εμείς καταλαβαίνουμε ποιος θέλει να κάνει σοου και ποιος να απαντήσει επί της ουσίας. Αλλά πρέπει να τους ακούσουμε τη στιγμή που έχουμε πρόσφατα τα γεγονότα, τις μαρτυρίες άλλων μαρτύρων και πιθανόν να χρειαστεί και κατά αντιπαράσταση εξέταση. Πώς θα γίνει αυτό, γίνει μετά από 5 μήνες. Λοιπόν, τώρα που ήρθε ένας μάρτυρας και είπε κάτι, μπορεί να τους φωνάξουμε και να τους δούμε. Ένα-ένα θέμα πρέπει να κλείνει. Αυτό το αποφασίσαμε και νομίζω. Απλώς πρέπει να σκεφτούμε την πρακτική διάσταση του θέματος. Μας βολεύει, αλλιώς θα χαθούμε. Θα πηγαίνουμε, θα ερχόμαστε και θα συζητάμε τα ακούστε, ίδια. Ακούστε. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος να βρούμε τη λύση. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε πρακτικά στη βάση αυτή που περισσότεροι λέτε, εντάξει, δούμε και τη διάκριση που σας είπα εγώ μεταξύ εκείνων των δικογραφείων που πρέπει να αποσταλούν στον πρόεδρο της Βουλής, θα βρούμε τη λύση. Σε αυτή τη φάση, επειδή ετέθη με μεγαλύτερη έμφαση από τους άλλους υπουργούς, δηλαδή και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης δεν θέτουν χρονικό θέμα, καλέστε με αύριο. Ωραία, άρα λοιπόν το βλέπουμε. Ο κύριος Λοβέρδος μας λέει: καλέστε με αύριο. Έχω τη γνώμη να συμφωνήσουμε τώρα ότι ειδικά για τον κύριο Λοβέρδο, που δεν μέχρι στιγμής. Βγάζω το μέχρι στιγμής. Δεν αναφέρεται το όνομά του σε καμία άλλη δικογραφία, να τον καλέσουμε μετά από τις τρεις επόμενες ενδριάσεις που θα σας πω τώρα πώς τις φαντάζομαι, που να κλείσει. Που θα τελειώσει. Λοιπόν, εγώ τι φαντάζομαι και τι προτείνω. Την επόμενη Πέμπτη. Μα ακούστε την πρόταση. Εγώ αυτόν τον διαχωρισμό δεν τον θέλω. Θέλω στο κλείσιμο αυτής της δικογραφίας όλοι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί κατελάχιστον να κλείσουν. Εντάξει, τότε τι να πούμε, θα ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Την άλλη δικογραφία δεν την έχουμε κάνει στα χέρια μας. Θα το δούμε. Ακούστε, κύριε Γεωργαντά, από ό,τι βλέπετε είμαστε ανοιχτοί. Από ό,τι βλέπετε είμαστε ανοιχτοί. Να σας πω τι σκέφτομαι σχετικά με το. Λοιπόν, σήμερα το πρωί έστειλε και ένα μήνυμα εδώ πέρα στους συνεργάτες, στους συναδέλφους της παράταξής μας. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη προτείνω να εξεταστούν Ιστεργίου και Ηλιαρόπουλος. Την επόμενη Πέμπτη Πανθυμητάκης και Ντάσκας. Και έτσι τελειώνει ο κατάλογος που είχαμε πει το πρώτος. Δηλαδή, μιλάμε την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη, αν πάνε καλά τα πράγματα, Τρίτη, να έρθει ο κ. Λοβέρδος. Δεν κλείνει ο κατάλογος. Ορίστε, πείτε. Εφόσον κάποιοι υπουργοί εμπλέκονται σε περισσότερες από μία υποθέση και εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα το πάμε ανά υπόθεση. Ας έρθει, ξέρω εγώ, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης να πούνε για τον Τινάν, να κλείσουμε με τον Τινάν, να μην το έχουμε μετά από 4-5 μήνες που θα τους καλέσουμε. Όχι 4-5 μήνες, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Μαυρωτά, με συγχωρείτε. Με βάση την εμπειρία που έχω από την εξεταστική. Με συμπαθάτε, δεν το είπα κι εγώ. Αμέσως μετά αρχίζουμε αρθροσκόπηση. Ο κύριος Βορύδης έχει μία αναφορά στο όνομά του. Έτσι τη λέω ουδέτερα αναφορά. Να ξανάρθει πάλι μετά από 15 μέρες. Να μην έρθει μαζί. Αφού δεν σου βάζει θέμα. Δεν έχει λογική.
Ας μιλήσει, τι θέλετε να πείτε, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να διαχωρίσουμε εάν αυτή η Επιτροπή λειτουργεί πραγματικά ως εισαγγελική αρχή ή ως τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, να έχουμε ανά 15 μέρες τον ίδιο Υπουργό. Έχετε δει σε κάποιο δικαστήριο να λέει ο Πρόεδρος ή ο Εισαγγελέας του Μάρτυρα, έλα τώρα, ξαναέλασε λίγο. Είναι η Επιτροπή που διερευνά τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Αυτό ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής. Εφόσον εμπλέκεται σε 10 σκάνδαλα ο Υπουργός, θα έρθει εδώ με όλο τον όγκο της δικογραφίας και θα απαντήσει σε όλα. Δεν μπορεί ανά 15 μέρες να έχουμε εδώ τα ίδια πρόσωπα. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Ήδη πλέον να είναι εισαγγελική έρευνα. Θα με αφήσετε να κάνω συνεννόηση εγώ με τους δύο. Με τον κύριο Λεβέρδο μίλησα. Ακούστε. Με τον κύριο Λεβέρδο μίλησα και βρίσκω αυτή τη λύση που προτείνω. Θα με αφήσετε να κάνω συνεννόηση εγώ και με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη να δω μήπως την άποψή του. Δεν τη συνεννόηση και μιλάμε πάλι. Αυτό θα κάνω, συνάδελφοι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Να έρθει ο κύριος Μάρτυρας, παρακαλώ.